Έλεος. Έλεος, μωρή, πια. Αγάπη μου. Τι κάνεις, μωράκι, ήρθες. Τι διαβάζεις. Λέγεται Καημένε Μανολίτο. Καημένε Μανολίτο. Ναι, είναι σύγχρονη λογοτεχνία για παιδιά και για νέους. Ενδιαφέρον το βιβλίο. Ναι, τώρα να δεις εγώ τι θα σου κάνω. Καημένε Μανολίτο. Surprise. Τι. Μου κάνεις την έξυπνη, μου την κάνεις. Εγώ. Ναι, μου την κάνεις, μου την κάνεις. Για να δούμε. Έχω φέρει ένα που κάνει IQ. IQ test. Θα βάλουμε ένα στοίχημα. Αντικειμενικά όποιος... έχω πολύ χαμηλό IQ να ξέρω. Δεν μπορεί. Ναι. Δεν μπορεί, αγάπη μου. Δεν γίνεται ένα ηλίθεια, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άμα σου λέω τώρα. Τέλος πάντων, από το τεστ θες να βάλουμε ένα στοίχημα. Τι. Βρες ένα. Να κάνει ο άλλος ό,τι θέλει, όποιος νικήσει. Έχω χαμηλό IQ. Αντικειμενικά σου λέω. Όποιος χάσει. Αυτό τότε. Δεν έχει να κάνει με την εξυπνάδα του ανθρώπου γενικότερα. Όχι, ωραία. Μιλάω για το IQ ωραία. Του... Όποιος χάσει, κερδίζει. Ναι. Είχα τη φανή ιδέα και ζήτησα από την παραγωγή να μου βρουν τον καλύτερο από αυτό που κάνει τα IQ test, τα οποία είναι δεδομένα που σου δείχνουν ποιος είναι πιο έξυπνος. Επειδή η Ανίτα μου κάνει την έξυπνη, επίσης έχω την πληροφορία ότι δεν έχει περάσει ποτέ και τον ζήτησα τον άνθρωπο και έρχεται. Είμαι ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής. Okay. Βέβαια, εμείς είμαστε ψυχιατρική περίπτωση, δεν είμαστε για ψυχολόγο. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε τώρα να πούμε ποιος είναι πιο έξυπνος και ποιος συναισθηματικά. Σωστά. Είναι άλλη εξυπνάδα και άλλο το συναισθηματικό. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ψήξε τα λίγο για να καταλάβει τι θα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα προφίλ διανοητικής υπόστασης υψηλής λειτουργικότητας ή γενικότερα λειτουργικότητας. Okay. Και βγαίνουν άμεσα τα αποτελέσματα. Άμεσα. Έχω έναν υπολογιστή κάπου εδώ. Βεβαίως να πούμε ότι αυτά τα τεστ είναι σταθμισμένα. Χρειάζεται περίπου μία ώρα, μία μισή ώρα για να διεξαχθούν. Εντάξει, θα το κάνουμε λίγο γρήγορα. Τηλεοπτικό, πολύ ωραία. Για πάμε. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με οπτικά. Παρατηρήστε λοιπόν την διαδοχή αυτών των σχημάτων εδώ και εκεί που βρίσκεται το ερωτηματικό επιλέξτε από τα από κάτω A, B, C, D, E, F ποιο ταιριάζει έτσι, λογικά. Τίποτα δεν κατάλαβα φίλε. Λοιπόν, ποιο λείπει δηλαδή. Ναι. Από είναι... πού λείπει. Από εκεί στο ερωτηματικό να βάλουμε ένα που λείπει από εκεί πέρα. Που είναι συμβατό με τα άλλα. Που βγάζει νόημα αφηρημένο. Αχα. Α. Ναι, B, λέω εγώ. Εννοείται. Το B είναι. Το B. Τι θα είναι, αφού είναι το ίδιο με τα άλλα. Ναι, γιατί εγώ μέτραγα και τα συμπατάκια. Τέλος πάντων, οκ. Ισοπαλίως τώρα. Εξαιρετικά. Μετρήστε πόσους γκρι κύκλους βρίσκονται στις διασταυρώσεις μεταξύ των μαύρων τετραγώνων. Πόσοι γκρι βρίσκονται. Ναι. 8, πόσο κάνει. 64, ναι. 64. 64. Α, όχι, είναι και... Για παρατηρήστε. Εστιάσε σε ένα, σε μια διασταύρωση. 16. Ανίτα, εσύ. Τι, ναι, 64. 64. Συμφωνώ. Οκ. Okay. 0. Δεν υπάρχει ένας γκρι κύκλος, είναι όλοι λευκοί. Είμαστε ηλίθιες. Άρα πρέπει να προσέχουμε και τις, τι μας λέει ακριβώς. Για λίγο προσοχή. Περνάμε στο επόμενο. Πάμε. Περιγράψτε μου το χρώμα της μεσαίας λωρίδας. Ντεγκραντάρι. Ντεγκραντάρι εντελώς. Πώς και ακριβώς. Είναι πράσινο-γκρίζο... πράσινο-γκρίζο το λέω εγώ. Δεν γκρίζο, είναι... πράσινο δηλαδή. Οπότε ντεγκραντάρι λέτε και οι δύο. Του ταφέ. Ναι, από εκεί πάει πιο γκρι και από εκεί πάει... Δηλαδή είναι σαν να γυρίζει. Αυτό είναι ένα οπτικό illusion, μια ψευδαίσθηση. Αν δείτε χωρίς το από πάνω χρώμα και το από κάτω, ουσιαστικά το πλαίσιο, θα δείτε ότι είναι ακριβώς το ίδιο χρώμα. Είναι ενιαίο δηλαδή, γκρίζο. Μηδέν και εδώ. Μηδέν και εδώ. Ισοπαλία, δε. Ποια από τις δύο γραμμές είναι ίσια, αν υπάρχει κάποια. Ποια είναι ίσια. Ναι. Για κάτσε τώρα εδώ πέρα. Για, μπορώ να την πάθαμε. Βλέπω εγώ στο χαρτί αυτό. Ναι. Για συγγνώμη εγώ. Χαίρομαι πολύ που εμβαθύνεται στην άσκηση. Σχολαστικότητα. Να είναι σε κάθετη. Να είναι κάθετη, ναι. Εντάξει αυτό. Εγώ δεν βλέπω καμία κάθετη, φίλε. Οι δύο εσείς είναι. Α, ναι. Μηδέν ένα. Πόντος για τον Ηλία. Α, είναι ίσια, απλώς μας ηλουζάρει το γύρω-γύρω. Δεν ξέρω, αλλά εγώ τη μέτρησα με τη ζώνη, γιατί δεν είχαμε ζούρα.
Εξαιρετικό. Η ερώτηση είναι ποιος από τους δύο πορτοκαλί κύκλους είναι μεγαλύτερος. Ο αριστερός και ο δεξής. Για κράτα και το χαρτί να το βλέπω. Κρατήσω έτσι. Ίδιοι είναι. Ανίτα. Μάλλον είναι ίδιοι και κάνει το γύρω-γύρω όλη τη, να μας πιάσει κορόιδο ότι είναι πιο μεγάλος ο δεξής. Σωστά, σωστά. Οπότε... Ισοπαλία. Ισοπαλία. Πολύ έξυπνοι βγήκαμε και δύο, πιο πολύ αλήθειες. Θα δούμε τώρα το... Ναι. Ωραία. Θα ήθελα να κοιτάξετε την οθόνη εδώ και να μου πείτε όσο πιο γρήγορα γίνεται, ναι, τι βλέπετε, να το περιγράψετε. Ναι. Δέντρο βλέπω. Εγώ ένα πίθηκο, μια τίγρη, ένα δέντρο. Ένα παπούτσι βλέπω. Ένα παπούτσι. Ναι. Θα μπορούσε. Ως επιπλέον πόντος, αν νομίζω ο Ηλίας συγκέντρωσε το πλήθος των... Δεν έχω προλάβει να πω. Δεν έχω προλάβει να πω. Συγγνώμη. Νομίζω ότι ήταν ο πρώτος που κέρδιζε, αλλά μπορούμε να κάνουμε παραχώρηση... Βλέπω και ένα ζώο. Ένα... Ναι, και ένα πίθηκο τώρα, τον είδα κι εγώ. Mm. Ωραία. Να δώσουμε ένα μισό πόντο. Και κάτι πουλιά βλέπω επάνω. Τα πουλιά δεν τα είπε ο Ηλίας. Ναι. Ναι. Άλλα τα είπα, εσύ βάλε τα πουλιά δικά σου. Και κάτι ψάρια, τώρα που το λέτε. Κάτω. Νομίζω συμπληρώσατε το καρέ. Ωραία. Εγώ βρήκα πιο πολλά. Νομίζω ο Ηλίας βγήκε πιο πολλά. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν είναι σαν παπούτσι. Ναι, τι παπούτσι είναι αυτό. Τόμ Σόγερ, δηλαδή. Που... τι παπούτσι μπορεί να είναι αυτό. Είναι ρε, δηλαδή. Ένα. Ενώ παπούτσι. Ο πίθηκος και η τίγρης, ναι, φαίνεται καθαρά. Τα ψάρια, τα πουλιά που τα είδα πεντακάθαρα και δεν τα είπα. Είναι πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, αυξάνει το βαθμό δυσκολίας. Ναι. Και περνάμε στο επόμενο. Η ερώτηση είναι τι βλέπετε ακριβώς εδώ. Α, μια κυρία. Μια γριά βλέπω εγώ. Όχι, μια κυρία που είναι έτσι, τύπου... Εγώ βλέπω ηλικίας. Μια μάγισσα. Μια... σαν τη μάγισσα φούρκα είναι. Εγώ βλέπω μια κυρία με ντεκολτέ και να φοράει ένα κολλιέ ντεσιά εδώ πέρα, ναι. Πού, δείξτε μου, Ηλία. Ρε παιδί εγώ βλέπω μια μάγισσα. Περίμενε, περίμενε. Mm. Λοιπόν, θα πρέπει να βρείτε τα όλα τα στοιχεία. Της, η μύτη της, το σαγόνι της, το ντεκολτέ της, αποσύρνω το δω όπως το βλέπεις, δεν μπορώ. Το καπέλο της. Το άλλο δεν βλέπω εγώ, που βλέπεις εσύ. Αυτό είναι μια κυρία που τη βλέπεις έτσι. Εγώ βλέπω μια γριά με αυτή τη μύτη, με αυτό το στόμα, με ένα σαγόνι εδώ. Αυτό δεν μπορεί να το δεις σαν στήθος μιας κυρίας. Όχι. Ένα κολλιεντεσιάν εδώ. Ω, αποσύμπλο. Και να τη βλέπεις έτσι με το καπέλο της. Ένα καπέλο. Αυτό που βλέπεις δεν υπάρχει σε μένα καθόλου. Τώρα που το λέω, το αυτή της πες ότι είναι αυτό. Το μάτι της, καθόλου, η μύτη τίποτα, της, το σαγόνι της. Εγώ βλέπω μία γριά. Καλά, εντάξει. Με αυτό το στόμα μέσα, το σφιχτό στόμα, αυτό το σαγόνι, η μύτη. Λοιπόν, τι είναι εδώ, τελικά. Είναι και τα δύο. Και η γριά, εγώ τη γριά δεν τη βλέπω. Μήπως αν πηγαίνατε λίγο πιο πίσω. Είναι αδύνατο να δω αυτό που λες, Ηλία. Αυτό εκπληκτικό δεν είναι. Και εγώ είναι αδύνατο να δω τη γριά. Δεν τη βλέπεις τη γριά αυτή με το σαγόνι που σου λέω κάτω. Όχι, αγάπη μου. Εγώ βλέπω τη δικιά μου, τη μία κυρία. Αυτό είναι το στόμα της, δεν το βλέπεις. Αυτή είναι. Α, κατάλαβα. Και το μάτι της, ναι. Και το μάτι της. Ναι. Εγώ αυτό, το μάτι της, το βλέπω το αυτή της κυρίας. Αποκλείεται να το δω. Δεν μπορώ να το δω. Φοβερό. Αποκλείεται. Αν μου φέρετε ένα στυλό, θα της το δείξω. Ωραία. Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή, αυτού που βλέπω εγώ και αυτού που βλέπει ο Ηλίας. Αυτό είναι ένα τεστ για να δούμε τι υποσυνείδητα, ενδεχομένως ερεθίσματα και προσλαμβάνωσες φέρει ο καθένας. Εσύ βλέπεις μια γριά άσχημη μάγισσα. Ναι, μάγισσα. Και εγώ μια καλοντημένη και με καπέλο και σουίκ. Λίγο σαν έρχεται εδώ. Το μάγουλό τη. Αν έρθει σε απόσταση. Θα άλλο point of view. Ωραία. Κοίτα τώρα τι θα πάθουμε. Θα το κάνουμε όλη τη νύχτα. Κόλλησα τώρα με αυτό. Λοιπόν, βλέπεις το καπέλο. Ναι. Πες ότι αυτό είναι το καπέλο μια γυναίκα που θα σου δείξω. Ωραία. Ωραία. Αυτό είναι το καπέλο. Αυτό είναι το μαλλί τη. Έτσι. Αυτό είναι το προφίλ τη γυρισμένο με τη μύτη και το μάτι. Το σαγόνι τη. Μα συνεχίζω να βλέπω τη γριά. Α, τη γριά. Ξέχασε τη γριά. Ναι. Ξέχασε τη γριά. Ναι. Τώρα τι βλέπω, μια κοπέλα. Όχι, ρε φίλε, μια μύτη βλέπω τεράστια. Α, τη μύτη, δεν είναι μύτη αυτή. Αυτή είναι σαγόνι. Βάλω ότι είναι σαγόνι ενός σαγόνι. Α το αυτή τη μύτη. Ότι είναι ένα σαγόνι. Το λοφείο. Εδώ πέρα είναι η μύτη, έτσι τρία τέταρτα. Το μάτι. Αυτό είναι στο λαιμό. Τίποτα δεν βλέπεις ακόμα. Αγαπή, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα λίγο εδώ. Δηλαδή, εσύ βλέπεις τη γυναίκα. Δείξ' το μου. Τι μαζευτήκαμε να σου κάνουμε πλάκα. Όχι ρε φίλε, δεν μπορεί να μην το βλέπω εγώ αυτό. Εγώ την είδα τη γριά σου, εσύ γιατί δεν βλέπεις την κόμμα την κ***να. Το μάγουλό της. Ναι, η μύτη. Έλα εδώ. Αυτό μπορεί να καταλάβεις ότι μπορεί να είναι προφίλ μιας γυναίκας που κοιτάει εκεί. Αυτό
φαίνεται σαν προφίλ που να κοιτάει λίγο. Όχι ακριβώ προφίλ, λίγο λοξά. Ε? Όχι, φίλε. Σαγόνι, άσε τι βλέπει εκεί. Πού εδώ... είναι το σαγόνι εκεί. Αυτό είναι το σαγόνι, εδώ είναι το μήλο. Πού είναι εκεί το σαγόνι. Άστο, άστο. Δείξε μου το σαγόνι. Θε να δει κάτι πριν. Τι να δω, δεν είναι άλλο αυτό που ναι, μου αυτό, αυτό που σου λέω. Αυτό μπορεί να το δει. Με σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Μην ανακατεύεσαι στο σαγόνι. Αυτό μπορεί να το δει σε μια όχι, κοπέλα. Όχι, αγόρι μου, βλέπω τώρα... ένα πράγμα τίποτα. Το... αυτό. Είναι δεν ακατάληπτο είναι, αυτό που δεν είναι ένα σαγόνι, μια σκοπέλα. Δεν θα μπορούσε να είναι με την βλεφαρίδα η μύτη που κοιτάει έτσι. Α πούμε, ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία. Και αυτό είναι το μαλλί της. Έτσι, και εδώ βάζεις ένα καπέλο. Φίλε, και από εδώ κάτι, είναι το φτερό. Ό,τι και να μου πεις εμένα, εγώ αυτή που λες δεν τη βλέπω. Και εμένα αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου που μου συμβαίνει. Το γεγονός ότι το βλέπετε όλοι. Τα ριχέστρια, γοργόνα! Ελάτε λίγο. Από εκεί πέρα πια. Ας τη βλέπεις του Ηλία. Τη γριά δεν τη βλέπετε, τη γριά. Την κακιασμένη, τη γριά, τη μάγισσα, τη φούρκα, δεν τη βλέπετε εδώ. Η μύτη εδώ το ρουθούνι πάει μέσα, το στόμα, το σχιστό και το... Ναι, υπάρχει και αυτό που λες τώρα το βλέπω, αλλά η πρώτη εικόνα είναι αυτό που λέει. Αν υπάρχει τηλεθεατής ο οποίος πραγματικά δεν βλέπει αυτό που δεν βλέπω κι εγώ, να επικοινωνήσει μαζί μας. Δεν είναι δυνατόν κανένας εδώ μέσα. Όλοι βλέπετε του Ηλία τη γυναίκα. Ναι, αγάπη μου, λένε όλοι. Υπάρχει κάποιος που δεν τη βλέπει. Και τα δύο. Δεν υπάρχει κανένας που να βλέπει μόνο τη γριά. Όχι, μόνο εσύ. Ποιος. Εσύ. Υπάρχει κάποιος που βλέπει μόνο τη γριά. Τηλεθεατές έλεος. Τηλεθεατές. Τηλεθεατό πουλά μου. Ναι, τώρα σας θέλω σκώνει... παρακαλώ. Ναι. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει το ίδιο πρόβλημα με μένα και αδυνατεί να δει την γυναίκα που λένε και βλέπει μόνο τη γριά, την κακιασμένη αυτή γριά, τη μάγισσα. Παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν μπορεί τόσοι άνθρωποι εδώ μέσα. Είναι αδύνατο να δω αυτό που μου λέτε, παιδιά. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, δεν πάει καλά. Εννοείται, γι' αυτό τον φέραμε. Να δούμε τι δεν πάει καλά. Για πάμε, πάμε. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να βλέπει όλο ο κόσμο άλλο πράγμα. Και όχι, δεν είναι στο επόμενο. Θα μείνουμε εδώ και θα το λύσουμε. Και τι να κάνουμε που δεν το βλέπει. Το βλέπουν όλοι. Πόσα χρόνια θα κάτσουμε να το δει. Υπάρχει... Θα το εξηγήσω μετά. Αυτό πάμε είναι ξεχωριστό, Ανίτα. Είναι τόσο ξεκάθαρη η γριά που το βλέπω και αυτό. Μόνο και... η γριά αυτή. Και η δικιά μου είναι ξεκάθαρη. Η κακιά γριά με το σαγόνι αυτό και κοίτα, το σκιστά χείλια. Δηλαδή είναι σαν τη μάγισσα, σαν να έχει βγει από κακό παραμύθι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, το είδαμε αυτό, το είπαμε. Αλλά υπάρχει βλέπετε... και μια νέα που τη βλέπουν όλοι. Ωραία, τι σημαίνει αυτό, φίλε. Ανίτα, σημαίνει ότι έχεις ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο σκέψης, διανόησης, αντίληψης, εμένεις στις ιδέες σου. Σφαίρης, μα δεν κατάλαβε, δεν θέλω να μείνω στι ιδέε μου. Θέλω να δω αυτό που βλέπετε. Ναι, ναι, αλλά δεν μπορεί να τι δει. Άρα εμένα. Ναι. Δεν μπορεί να μην βλέπω αυτά που βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Ωραία. Γιατί, κάτσε να τελειώσουμε. Να συνεχίσουμε τώρα σε κάτι έτσι πιο ζουμερό. Και το ναι, πιο πάμε στο ζουμερό. Η ερώτηση είναι, ποιοι μήνε έχουν 28 ημέρε. Ποιοι μήνε. Ναι. Φεβρουάριο. Ένα μήνα είναι. 22 Οκτωβρίου, 28 Οκτωβρίου. Και οι 12 έχουν 28 ημέρε. Α, με λογίζει. Μιλάμε, το τερματίσαμε. Μπαίνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και έχεις μόνο ένα σπίρτο. Τι ανάβεις πρώτο, ένα κερί, τη λάμπα λαδιού ή ένα καντήλι. Τη λάμπα λαδιού. Ανάβω το καντήλι γιατί είμαι και οκ απέναντι στο Θεούλη και να έχω και φως. Δεν σου πει ότι είναι εικόνης με το καντήλι, μπορεί να είναι. Λάθος και γιατί το σωστό είναι ανάβεις το σπίρτο. Σωστά. Είμαστε ηλίθεια. Δεδομένου ότι θα. Όχι, δεν είμαστε ηλίθεια. Δεν παραδέξω για να πάμε σε πόλη. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ το έχω πει από την αρχή. Υπολογίστε την εξής πράξη. Ποιο είναι το μισό του 2 συν 2. Περί μην πει. Δεν λέω, ψάχνομαι. Το μισό του 2. 3. Το μισό του 2 συν. 2. Το μισό του 2 είναι το 1. Και 2, 3. Ανίτα, δικαιωματικά. Καλά με κοροϊδεύεις, φίλο, ότι αυτό είναι σημαντικό. Έλα, μπράβο, μπράβο. Είδες τώρα, σου φύγει η κυρία. Τον αφήνει πίσω τον κυρία. Κέρδισες και σου φύγει η κυρία. Με γλεντάτε, δεν πειράζει. Εγώ δεν λέω κάτι έξυπνο, κανείς δεν μιλάει. Η Ανίτα βρήκε ένα στο... Έχεις ένα μπολ με 6 μήλα. Το μπολ έχει 6 μήλα. Έχεις ένα μπολ, σωστά. Έχει μέσα 6 μήλα. Ωραία. Αυτό δεν είναι μπολ, είναι σαλατιέρα. Είναι σαλατιέρα. Ναι. Okay. Μπορούμε να το παραλλάξουμε. Έχεις μια σαλατιέρα με 6 μήλα. Okay. Παίρνεις τα 4. Φρουτιέρα λέει, σαλατιέρα, ναι, δεν είναι πολλά, λάχανα. Okay. Με 6 μήλα, ό,τι και να είναι. Παίρνεις τα 4. Ωραία. Πόσα μήλα έχεις. 2. 4. 4. Αφού τα πήρες. Α, παίρνεις τα 4. Αυτό που γύρω ρωτάτε όλη την Ανίτα, δεν το επιτρέπω.
Ορίστε μας εκεί. Όλοι. Είπε μια μαλακία αμέσως όλοι. Άμα πια. Η μητέρα της Μέρης είχε τέσσερα παιδιά. Ναι, μαθηματικά το βλέπω. Όχι ακριβώς. Είχε τέσσερα παιδιά. Ναι, τέσσερα τον παιδιά. Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ναι. Ποιο είναι το τέταρτο παιδί? Η Μέρη. Παιδιά, απολύεστε όλοι. Σας το λέω, άμα ξαγεροκροτήσετε, απολύεστε όλοι μαζί. Μα κοίτα τώρα αυτό. Κοίτα, βγήκε θεότητα, το Στούκας. Για πες. Έχεις ένα και θες να το μοιραστείς. Αλλά μόλις το μοιραστείς, δεν το έχεις πια. Τι είναι αυτό? Γκομενάκι. Χειροκρότημα δεν ακούω τώρα, ε. Έχω ένα. Θες να το μοιραστείς, αλλά μόλις το μοιραστείς, δεν το έχεις πια. Εντάξει. Είναι το μυστικό, αγάπη. Νομίζω η Ανίτα αρχίζει να με συμπαθεί τώρα. Το είπε, ε. Σίγουρα. Καλά, το είπες σου. Λίγο, το ψιθύριζες. Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Θα το δω εγώ στο κοντρόλ, θα πάω. Στην ψυχραιμία σου, επειδή έχασες. Να διατηρήσεις λίγο την ποιότητα και το επίπεδο. Το βάζω στο κεφάλι. Πάμε σε παρακαλώ, Μάνο, συνέχισε. Είχαμε δύο βάζα και το ένα της τώρα στο κεφάλι. Πόσα μείνανε. Κυρίες μέσα. Τι έχει τρύπες, μπορεί όμως να κατακρατήσει υγρά. Να το πω. Του ξέρεις. Ναι. Έτοιμη για χειροκρότημα. Έχει τρύπες και κρατάει υγρά. Έτσι. Ναι. Το σφουγγάρι. Τώρα το ρίχνω κι εγώ. Ευχαριστώ. Κοίτα, συμμετοχή στο όλη για ψυχιατρίο. Κάνα νούμεράκι, έχεις κανένα βαθμό, πήραμε. Ναι, τώρα θα το κάνω αυτό, δώσε μου μερικά δευτερόλεπτα. Με το ένα με το δύο. Ναι. Για έναν πόντο και μόνο, κερδίζει η Ανίτα. Ποιον έχεις? Η Ανίτα, 13 πόντους. Μας χαίρεσε. Ο Ηλίας, 12. Φίλε, πήγες και νικήτρια. Σε παρακαλώ λίγο, γιατί μάνα μου δημιουργήσεις πρόβλημα να ξέρεις αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι, καλά, εξήγησε τις αυτά. Όχι, πώς λέτε. Σε μαστιγώσω. Πώς γίνεται να μην βλέπω... Συγγνώμη. Ευχαριστούμε, Μάνο. Τα ξέρει μου. Εγώ ευχαριστώ. Ανήκησε, αγάπη. Πάμε, αγάπη μου γλυκιά. Ευτυχώς που κόλλησε με την κρυά, γιατί θα μου έκανε την νίκη της, θα μου την έκανε σαν να ήταν ο Wellington στο Βατερλό. Τι βλέπουν οι άλλοι που δεν βλέπουν? Τι βλέπουν όλοι οι άνθρωποι που δεν βλέπουν? Επαναλαμβάνω, αν υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν βλέπει τη νέα και βλέπει μόνο τη γριά άσχημη αυτή μάγισσα, να επικοινωνήσει αμέσως μαζί μου. Ευχαριστώ.